εφημερίδα των συντακτών. Ο Βαλασόπουλος από το Μέγκα. Εσείς κλά, δύο Ευρωπαίοι σε πάρτνα, συντζέκλα με Γκρίχλαντ τη μομέντ. Είναι πολύ σαφείς με την Ελλάδα όλη αυτή τη στιγμή. Χωρίς πρόγραμμα δεν υπάρχουν λεφτά. Was machen Sie? Τι θα κάνετε? Und Herr Schäuble, και κύριε Σόιμπλε, μιλάτε πολύ συχνά για διαφορά στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, 90% των περιπτώσεων στην Ελλάδα διαφοράς, υπάρχει μια γερμανική εταιρεία, εμπλέκεται. Πώς το σχολιάζετε? Και αναφέρω μόνο την περίπτωση της Siemens και του κύριου Χριστοφοράκου. Για ποιο λόγο ο κύριος Χριστοφοράκος κυκλοφορεί ελεύθερος στο Μόναχο, ενώ αναζητείται στην Ελλάδα? Ευχαριστώ. Συνήθως δεν μιλάω πάρα πολύ για διαφθορά, γιατί δεν θέλω να μιλάω άσχημα για άλλες χώρες. Αλλά αφού ο Έλληνας συνάδελφός μου στη συζήτησή μας μίλησε γι' αυτό, το ανέφερα. Ζητώ να το κατανοήσετε σωστά. Δεν είμαι εγώ. Είμαι ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Γνωρίζω ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, όπως και στη Γερμανία. Καταπολεμούμε με εντατικότητα και στη Γερμανία τη διαφθορά. Δεν είμαι κάποιος που πιστεύει ότι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί έναντι τέτοιων θεμάτων από χώρα σε χώρα. Πολλές φορές έχω πει σε αυτό το χώρα, ενώπιον δημοσιογράφων, όχι τόσο πολλών όσο σήμερα, υπήρχε ένα ρητό από την πατρίδα μου που λέει: ο καθένας θα κοιτάξει την πόρτα του. Αυτή είναι η θέση μου. Εγώ ασχολούμαι με τα προβλήματα που εμείς πρέπει να λύσουμε και όχι με εκείνα που πρέπει να λύσουν οι άλλοι. Θέλω μόνο να επισημάνω ότι οι συμφωνίες που έχουμε κάνει πρέπει να τηρούνται. Ιδάλλως δεν θα υπάρχει αξιοπιστία, δεν θα έχουν την ίδια αξιοπιστία οι συμφωνίες αυτές.